Τι να προσέξουμε σήμερα, κλιμάκιο του αεροδρομικού. Κοιτάξτε, είναι μια λίγο διαφορετική από τη Δέλτα, γι' αυτό λέγεται Δέλτα Πλάς, η οποία αρχικά έμοιαζε να είναι περίπου 15-20% πιο μεταδοτική από την Δέλτα. Τελικά δεν επικράτησε, δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα και σιγά σιγά χάσαμε τα ενδιαφέρον μας. Υπήρχαν διάφορα επιτευρήματα ότι συνδέεται αυτή η μετάλλαξη με πιο ψηλά επίπεδα κρουσμάτων ή και θανάτων, και γενικά χάσαμε το ενδιαφέρον μας, διότι δεν φαίνεται να εξαπλώθηκε πάρα πολύ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μάλιστα. Καλά είναι αυτό που λέτε τώρα, κύριε καθηγητά, αντιλαμβάνομαι. Το χαρακτηριστικό του επιδημιολογικού που ενδιαφέρει είναι ότι φαίνεται να είναι περίπου 15-20% πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Ναι. Γι' αυτό είναι και πλάς. Αλλά όσον αφορά τη συμπτωματολογία και το... πώς να το πω τώρα... την νόσηση. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τη σκέτη Δέλτα που έχει σχέδιος, έχει επικρατήσει σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι η Δέλτα Πλάς είναι μια πολύ κοντά στη Δέλτα, ένα ελαφρά τροποποιημένο από τη Δέλτα στέλεχος. Σας επαναλαμβάνω, το επιδημιολογικό της ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι είναι ελαφρά πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Και υπήρχαν θέματα ότι πιθανώς θα επικρατήσει αντί της Δέλτα. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Ναι, και εκ του αποτελέσματος. Και υπήρχαν και ορισμένα δεδομένα ότι πιθανώς αυτά η μεγαλύτερη μεταδοτικότητα να σήμαινε περισσότερα κρούσματα και φυσικά περισσότερους θανάτους. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, όπως μας είπατε, ευτυχώς. Ναι, θυμάμαι και γύρω στον Οκτώβριο ότι είχαν κάποια λίγα κρούσματα με τη Δέλτα Πλάστα υπάρξει, τα οποία ήταν μάλλον γύρω στα 10 με 15, αν θυμάμαι καλά, αυτά που είχε ανακοινώσει ο ΔΕΗ. Ναι. Επειδή μιλάμε για μια ιδιαίτερη ομάδα εφήβων, δηλαδή, που με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε καθηγητά, εδώ τώρα τι να προσέξουμε, είναι ήδη σε 3 παιδιά επιβεβαιωμένα, αλλά το προηγούμενο διάστημα, νομίζω μας είπε... Κάτι, επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικά τα επιβέβαια, πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να κατέβω ΕΟΔΗ, να κοιτάξει τα πράγματα. Ήρθε ο ΕΟΔΗ σήμερα, είναι εδώ, στο σχολείο το συγκεκριμένο. Και κάνει χμηλάτιση ακόμα και σε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, δηλαδή όσοι πιστοί, αυτός έρχονται στο δεύτερο λύκειο σήμερα. Άνοιξε τη βεντάλια σε όλο το κοινωνικό περίγυρο των παιδιών, έτσι ώστε... Βέβαια, πρέπει, διότι επαναλαμβάνω ότι είναι αρκετά πιο μεταδοτική από τη Δέλτα και πιθανώς όπου θα πέσει θα προκαλέσει σειροές. Μάλιστα. Πολύ μεγάλες, που σημαίνει, επειδή ακριβώς δεν διαφοροποιείται ως προς την νοσογόνο της και την θανατηφόρο της δράση, δεν αποκλείεται να έχουμε θέματα αυξημένων κρουσμάτων και διασωληνώσεων και θανάτων αν επικρατήσει σε μεγάλη έκταση. Μάλιστα. Σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, το θετικό βέβαια είναι ότι έχει βρεθεί εδώ και καιρό αυτό, οπότε αν ήταν θα είχε επικρατήσει αυτό το στέλεχος, καταλαβαίνω κύριε καθηγητά. Δηλαδή, αν ήταν να θα είχε μια ζημιά. Η δειγματοληψία της Δέλτα Πλάς στα παιδιά πότε ανακαλύφθηκε, πότε πιάστηκε. 18 δεκάτου Νοεμβρίου. Άρα είναι πριν από ένα μήνα σχεδόν. Ναι, νομίζω. Επομένως, όπως είδαμε, ήταν τότε που είχαμε αυτά τα πολλά κρούσματα στην Ιεράπετρα, να θυμάμαι καλά. Επομένως δεν βλέπουμε να προκάλεσε κάτι ιδιαίτερο. Τουλάχιστον σε ένα μήνα μέσα δεν φαίνεται να προκάλεσε ιδιαίτερες σειρές. Νομίζω έτσι μας είπε. Η ανακοίνωση από το Διευθυντή μετά από το δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε. Και απλά τώρα και η ανησυχία υπάρχει και περισσότερο, γίνεται έτσι αισθητή, για λόγω των ημερών, καταλαβαίνετε, η κοινωνική επαφή είναι πολύ πιο μεγάλη και σε κλειστούς χώρους και οι ευπαθείς ομάδες είναι πιο εκτεθειμένες σε κάτι το οποίο μπορεί να έχει σχέση με τη Δέλτα Πλάς. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δικητά, το Λασίθι πάει καλά. Είναι ο χαμηλότερος σε κρούσματα. Δεν είναι χαμηλότερος, δεν λέει όμως να πέσει δεν κάπου. Δεν να πέσει, πολύ χαμηλά επίπεδο που μας πέσεις το Λασίθι το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις για την Όμικρον που είναι η εξέλιξη. Κύριε Δικητά, μια κουβέντα γι' αυτό που είναι να σας αφήσουμε. Η Όμικρον περιμένουμε να δούμε τι προκαλεί, περιμένουμε να δούμε αν θα επικρατήσει.
Είναι ο άγνωστος εκεί ακόμα. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε αν θα επικρατήσει καταρχήν. Αν θα δούμε δηλαδή και άλλα πολλά κρούσματα το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα. Έχουμε βγάλει και βεβαίως να δούμε εκεί που έχει ήδη επικρατήσει, εκεί που ήδη υπάρχει, τι προκαλεί από πλευράς νόσησης και από πλευράς θανάτων. Ναι, έχουμε υπάρχουν κάποια σενάρια που κάνετε εσείς τώρα, τα καλά και τα κακά. Ναι, ναι. Σενάρια αυτής της κατάστασης. Ναι, ναι, αυτό περιμένουμε να το δούμε. Είναι προς τη στιγμή άγνωστο σχή. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Από ό,τι θα ξέρουμε σε καμιά εβδομάδα ακόμα, λέτε. Παραπάνω. Σε 2-3 εβδομάδες θα είμαστε mm-hmm. σε θέση να πούμε περισσότερα. Μάλιστα. Ωραία. Να μην σας καθυστερούμε και καλημέρα μας εδώ από την Ιερά Βήτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τη Δέλτα Πλας.